Λοιπόν, καλησπέρα φιλαράκια για άλλη μια φορά σήμερα. Η σημερινή περιπέτεια είναι μια απόφαση της στιγμής. Μας ήρθε έτσι γιατί καθόμαστε στο σπίτι και βαριόμαστε και δεν είχαμε τι να κάνουμε. Είναι λίγο αργά, προσπαθήσαμε να κάνουμε live. Ίσως κάνουμε και ένα μικρό live αν έχουμε σήμα εκεί που θα πάμε. Και ήρθαμε να εξερευνήσουμε μια περιοχή εδώ κοντά στα Γενιτσά, στην οποία υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν καταφύγια, υπάρχει υπόγειο κρυφό ρηχείο, το οποίο το έχω κάνει και βίντεο πιο παλιά, αλλά ήρθαμε νύχτα για να εξερευνήσουμε για μια πληροφορία που υπάρχει ένας βράχος με σύμβολα σημάδια επάνω και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, υπάρχει... Παταθείτε και από κοντά κάποια μεγάλα σημεία σαν πηγά για τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν. Πάμε λοιπόν μαζί σήμερα να εξερευνήσουμε και να ζήσουμε άλλη μια περιπέτεια. Κάτσε να δείξουμε και λίγο εδώ πέρα γύρω τι γίνεται. Κοιτάξτε που είμαστε. Είμαστε μέσα στο πουθενά. Δείξε και πίσω. Φαίνεται τίποτα. Είμαστε μέσα στο πουθενά. Κοίτα. Ελπίζω το ποτάμι να μην είναι πολύ φουσκωμένο. Θα περάσουμε και μέσα από ένα ποτάμι σήμερα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γυρνά. Δώσε pause. Έτσι να αναφέρω την μάτια και θα ρίχνω και λίγο έξτρα φως. Αυτό το μέρος είναι ιδιαίτερα κρυφό, δεν το ξέρουμε πολύ. Το πάμε να το εξερευνήσουμε για εσάς. Πες μέσα λίγο ράστα σε πάντα τα χόρτα. Πρόσεχε εδώ τα κλαδιά. Δείξε πάνω στο ποπρίσι, πάνω στο ποπρίσι πάνω. Κοιτάξτε τώρα που πηγαίνουμε. Το βλέπεις αυτό, κοίτα που κατεβαίνουμε τώρα εδώ πέρα μέσα. Θα μπούμε μέσα στο ποτάμι. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί και το ποτάμι είναι άδειο. Βλέπεις, θες να σου δώσω με το ένα χέρι να κρατάς το κινητό και με το άλλο και το προβολέα αυτό για να φεύγουμε λίγο παραπάνω. Ό,τι είναι. Δεν μας δίνει πολύ φως, Ό,τι είναι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα το δρόμο, νομίζω ότι είναι από εδώ απέναντι. Ναι, πρόσεχε λίγο γιατί γυρνάει πολύ εδώ. Νομίζω ότι βλέπω ένα δρόμο εκεί απέναντι. Να, εκεί βλέπω κάτι ροδιές ή κάνω λάθος. Δεν μπορώ να θυμηθώ που είναι ο δρόμος, φίλε. Το βλέπεις εσύ? Δεν βλέπω κάτι. Ας πούμε από εδώ δεξιά. Αναγκαστικά να μπούμε στο ποτάμι και μετά να βγούμε και πολλές. Πάμε, αλλά... Δεν θυμάμαι καθόλου, είμαστε τυχεροί που δεν έχει πάντως φυλά. Να ρε, μας πάει ο δρόμος. Από εδώ. Από εδώ απέναντι έχει τίποτα. Φίλε, εγώ πάλι δεν βλέπω δρόμο. Μόνο βράχος. Πού είναι ρε εσύ, δεν θυμάμαι πού είναι, κάτσε να ψάξω λίγο. Με το φακό. Το προβόλαιο. Ευθεία έτσι, από εκεί πέρα μέσα. Τι θα κάνω, θα περάσω και θα κατέβω λίγο με τα πόδια. Γιατί εκεί πέρα αν πάμε δεν βλέπω να έχει άλλο δρόμο για απέναντι. Έχει πολλά βράχια, δεν μπορούμε να πάμε. Αν και εγώ θυμάμαι ότι πήγαινα κατά κύριε φίλε και πέντε, κάτσε να πάμε κι άλλο. Λοιπόν, δείτε τι τραβάμε για σας σήμερα. Και για την περιπέτειά μας φυσικά, γιατί μας αρέσει έτσι, συζητάμε αυτό. Προσπαθώ να πάω όσο πιο σταθερά κινείται, αλλά δεν βοηθάει εδώ η κατάσταση. Κάτσε να δω κάτι. Εδώ απέναντι δεν είναι. Εκεί απέναντι δεν βλέπω. Πού είναι ρε εσύ? Χάσαμε τον δρόμο. Είναι και τεράστια κολαβάρα. Έτσι τώρα εδώ έχει ένα βράχο δυνατό. Περάσουμε πάνω. Το ήξερα ότι έπρεπε να βάλω διπλανά φώτα ρε παιδιά, το έλεγα εγώ. Τώρα πηγαίνουμε, αλλά που πηγαίνουμε. Εδώ σίγουρα δεν είναι. Να το. Να το ρε φίλε. Να το δρομάκι. Βλέπεις. Ναι. Φαίνεται καλά στην κάμερα. Ίσα ίσα με τα φώτα. Σήκωσε το λίγο παραπάνω να μην παίρνεις το κάπου από το αυτοκίνητο. Κάτσε γιατί εδώ έχει κάτι μέτρες. Θα τις δω λίγο να τις χαρτογραφήσω. Αναγκαστικά θα περάσουμε πάνω από τη μία. Πάνω από το ξύμι. Πάμε τα πόδια. Πρόσεχε, πρόσεχε. Όχι ρε φίλε, έπεσε κλαδί. Πόσο λες, θα τα καταφέρω. Καταρχήν κάτσε να κατεβούμε εδώ να κάναμε ζημιά στα μάξι. Έλα τράπα και εμένα. Τι λες ρε φίλε, το είδες. Για να δω, κρατζούσε από το Ναβάρα. Όχι, τυχώς. Πώς πήγε εδώ στο Ναβάρα. Κοίτα κόλπα που κάνανε ρε φίλε. Κάτω που θα πήξουμε το πάνω εδώ. Κάτω το φακό. Κατάλαβες γιατί το κάνω. Ναι. Να έρθει το βάρος από εδώ. Πάμε να μπράσει. Καλά είμαστε. Κάτσα ρίχνουμε για να μάθουμε πίσω μας. Κοιτάξτε τι ερημιά ήρθαμε για σας, Καλά. Σου πω την αλήθεια, σήκωσε και λίγο τα παράθυρα εδώ. Μη μας έτσι κανένας λίπος, κανένα τέτοιο κατά εδώ. Τώρα εδώ ο δρόμος είναι λίγο περίεργος, χάλια. Θα περάσουμε και μέσα από ένα βούρκο. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Ραφ? Είναι λίγο ζόρι καλά. Ό,τι είναι. Ό,τι καλύτερο. Εντάξει, κοίταξε. Έχω ένα μπουκάλι τζάκ μέσα. Έχω πάρει και φιστικιά. Πολύ πολύ. Δεν ξεκινάω τώρα εδώ χειμωνιάτικο να πάω εγώ έτσι. Πολύ τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Πολύ πολύ να γίνει φάση όπως γίνονται με τα χιόνια πάνω στο βουνό. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα. Είχα μπύρες τότε, είχα μπύρες. Είναι μυστικό, μήναμε αλλά έχουμε και μπύρες. Λοιπόν παιδιά, τώρα εδώ που είμαστε δεν μας βρίσκει ούτε πώς λέγονται αυτές οι ειδικές δυνάμεις όταν οι διασώστες που πάνε όταν γίνεται και μένει κάποιος κάπου. Τους αυτούς τους εξπέρ, όχι ρε, τους άλλους τους αυτοί που πάνε και κάνουν καταρριχήσεις και τέτοια, πώς τους λένε μόνο. Και δεν ξεφούσκωσε και τα λάστρα. Η ΜΑΚ. Ούτε η ΜΑΚ δεν μας σώνει. Τώρα θα πούμε σε ένα πιο ισιάδι και να περάσουμε άλλο ένα ποτάμι. Άμα έχουμε και σήμα, θα κάνουμε και live. Να το χτυπάμε το ποτάμι. Από εδώ έχω περάσει με το Mercedes. Και ήταν φουσκωμένο, αδερφέ, ξέρεις, απεφουσκωμένο. Καταρχήν κάτσε να ελέγξω εδώ, έλα λίγο να δείξεις και εσύ. Να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι, μην κατεβαίνεις, αλλά γίνεις, μην γίνεις. Να δείξεις εδώ τι. Εντάξει, δεν έχει πολύ νερό, οκ, φέρ' το. Δεν έχει κάτι το. Έλα, δεν κάνει focus. Δεν έχει πολύ νερό το ποτάμι σήμερα. Άμα καμιά φορά χάνει το focus, πάτα πάνω στην οθόνη. Τι να κάνει, γιατί χάνει λίγο. Με το σκοτάδι. Πόσο δεν είναι. Ράφη, καλά που έχω και εσένα. Γιάννη, σήμερα κοιμήθηκες, τι έκανα. Περασμένες σου, εντάξει. Κλείς τα παράθυρα τώρα και θα μας φάνε όλα τα κλαδιά εδώ πέρα. Αυτός τι βράχος είναι, ποιος είναι να βάλω εδώ μες στη μέση. Βλέπεις. Ναι, ναι, δεξιά. Εδώ στη μέση ακριβώς, κάτσε πάω τον πάρω. Πάρε το φακό λίγο να με παίξεις. Πού είναι? Πίσω. Και... πάμε να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις. Οι άμεσες παγίδες που υπάρχουν. Αυτό τώρα άμα το χτυπήσεις είναι ίσα ίσα για να σπάσεις τα κάρτερα. Πάμε. Έλα κάτσε την πάρτα αυτή. Συνεχίζουμε. Βλέπετε και το βράχο δεξιά. Ναι. Τώρα φίλε εδώ που θα σε πάω, είχε υπόγεια τούνελ τα οποία ήταν αλλάξαμε. Και σε μια σπηλιά που πήγαμε, μπαίνεις και βγαίνεις κάτω από το ποτάμι. Απλά εμείς ήρθαμε τώρα για τη βραδινή εξερεύνηση για την πόρτα μας. Για την αγωνία, βλέπεις εδώ έκοψε κάποιος τα δέντρα. Εδώ λέω, στο δεξιά υπάρχουν προβλήματα. Εδώ αριστερά πάει, κάτσε να δω λίγο εδώ στο φακό. Εκεί είναι, καταλαβαίνω. Εδώ αριστερά νομίζω πάει. Απλά έχει πολλά κλαδιά, ναι πάει. Έχει πέσει κλαδί, κάτσε πάνω να το πάρω. Έλα φέξε με λίγο. Για κόλντε για τα παιδάκια. Θα έκοψε για να περάσει. Θα κάναμε το στόχο εδώ για να μην πάει κανένας άλλος. Τώρα θα το δεις το βίντεο. Κάτσε να βάλω το αμάξι μέσα. Πού πας, έλα μαζί, έλα μαζί, λίγο επικίνδυνα. Θα γυρνούσαμε να μάξεις την άλλη μεριά. Αλλά πώς θα το γυρίσουμε τώρα, με την όπιστα μέχρι να βγω, θα μας γίνει η ψυχή. Θα το αφήσουμε αναμένο το αμάξι. Και φως και... έχει βράχος, νομίζω δεν μπορεί να πας παραπάνω. Το ξέρω, δεν μπορείς, έπρεπε να προκύψει μέσα από το ποτάμι πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Περνάνε απέναντι. Λοιπόν, λίγο ανοιχτά τα παράθυρα, μην γίνει τίποτα και χρειάζεται να ανοίξουμε τις πόρτες γρήγορα. Παίρνουμε τους φακούς, βάλτε το μπουφανάκι, φέρε να κρατήσω εγώ το κινητό να πούμε δύο πράγματα. Λοιπόν, σας πω λίγα πραγματάκια. Εξερεύνηση βραδινή σήμερα, είμαστε στα σπίτια, δεν είχαμε τι να κάνουμε. Βάλτε το μπουφανάκι σου, θα κρυώσεις οπωσδήποτε, να ξέρεις. Ο Ράφ εδώ μαζί μου, τον έχω κάνει, κοίταξε. Τέτοιο setup δεν έχετε δει ποτέ. Και πάμε να δείξουμε κάτι που μπορεί να αποτελούσε κάποτε είσοδο σε υπόγειο. Σίγουρα αποτελούσε και είχα μια πληροφορία ότι κάποιος το ανατείναξε. Θα δούμε. Βάλε, βάλε. Πάμε. Λοιπόν, δώσε προβολέα. Δώσε πόνο. Δες εδώ ποτάμι φουλ. Εντάξει, τώρα για κάποιο λόγο, αν και είχε βρέξει, δεν έχει πολύ πράγμα. Πάρε. Κρατάς. Λοιπόν, δείξουμε δύο-τρία πραγματάκια. Εκεί πάνω θα πάμε, αλλά τώρα θα δείξουμε εδώ πέρα. Βγάζεται ότι στο σημείο αυτό εδώ, από εκεί απέναντι, πιο πάνω έχει μια ανηφόρα. Από εδώ, να το δρομάκι. Ανεβαίνεις, έχει μια σπηλιά την οποία την έχουμε εξερευνήσει σε παλιότερα μας βίντεο που μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Υπενθύμηση, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και κοινοποίηση, παιδιά βοηθάει, το παλεύουμε πολύ. και από τη σπηλιά εκείνη υπάρχει η είσοδος, η οποία υπόγεια βγαίνει και πρέπει να πηγαίνει εδώ πέρα πάνω. Βέβαια δεν το έχουμε αποδείξει καμιά φορά και δεν μπορεί κανένας να μπει, γιατί πλέον έχει ανανεωθεί και έχει κλείσει. Ή τέλος πάντων για κάποιο λόγο γκρεμίσει. Το βλέπεις? Πώς είναι κλεισμένο? Ναι, το βλέπω. Βλέπεις εδώ πέρα? Εδώ. Να, ένα μπακ. Πρέπει να έχει ήξοδο, δε. Κάτι πήγε να σκάψει κιόλας. Και πέσανε, έγινε κατολύσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και έμπαινες από εδώ. Και τώρα πάμε να σου δείξω. Γίνεται από πίσω. Κάνε από πίσω μου και πρόσχε γλιστράει γιατί έχει γραφεί. Δες εδώ. Δείξτε καλά αυτό το χώρο εδώ πέρα. Δεν φαίνεται σαν να είναι είσοδος στο Α και να έγινε κατολίσθηση. Ναι. Ναι, γιατί και οι πέτρες από πάνω είναι περίεργες. Ναι, έλα τώρα να δεις εδώ. Τι γίνεται? Έλα εδώ. Αυτό εδώ, το βράχο το βλέπεις? Αυτός εδώ ο βράχος έχει δύο επίκρινες. Είναι κλείνει. Ναι. Από εδώ κάτω έβλεπες μέχρι κάποια στιγμή, τώρα γέμισε χώματα. Η πέτρα φαίνεται λες και είναι κομμένη για να... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τρύπες. Τις βλέπεις? Μάτες. Δεν ξέρω πώς έγιναν αυτά. Εδώ πέρα ήταν είσοδος και το ρίξανε για να μην μπορεί να μπει κανείς. Και να σου δείξω ένα κομμάτι ακόμα, το οποίο φαίνεται ότι αυτό είναι ταπωμένο. Είπα τα φώτα μας και ψάρωσαν. Πού πήγε? Δεν το πιστεύω. Πού είναι ρε? Όχι να. Εδώ είναι. Βλέπεις? Τώρα σκάψανε. Είχε κάτι και το κλείσανε. Δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ περίεργη και ύποπτη. Και από κάτω είναι όλο πέτρα. Είναι, λες και είναι στημένο, δηλαδή. Ναι. Είναι πέτρα πάνω στην πέτρα, φτιαχτό. Μπράβο. Και φαίνεται αυτό. Πρέπει να έκανε ένα αγωγό και να τούμε. Έλα. Και πρέπει να έχει άλλο ένα εκεί πέρα μέσα. Κοίταξε εδώ πέτρες. Και λέω ότι εδώ πέρα πίσω, πίσω από αυτά τα κλαδιά που δεν μπόρεσα να πάω ούτε καλοκαίρι γιατί έχει χαμός γίνεται, έχει είσοδο που πάει πάλι στη σπηλιά. Άρα να γυρίσουμε από την άλλη μεριά και να φύγουμε. Δεν είμαστε για να καθόμαστε πολύ εδώ. Και εδώ πάλι το ποτάμι και το μονοπατάκι μας γυρνάει πίσω. Έτσι εδώ να γίνει μια μικρή είσοδος. Και αυτή όντως φαίνεται. Είναι φραγμένη. Βλέπεις? Ναι. Και άμα δεις εκεί πέρα κάτω, κάποιος το έχει σκάψει και συνεχίζει μέσα. Δεν φαίνεται πολύ. Μα κλείσω το φως, τίποτα δεν φαίνεται. Κάνε πως ανέβει στο φλάσ το κινητό, πάρα το κουμπί. Ναι, άστο. Τίποτα. Πάρα τώρα εσύ, ναι. Κάτι κάνει. Ίσα ίσα. Ναι. Έλα. Δεν θέλω να κάτσουμε παραπάνω στο χωραφό, γιατί κινούμε και υποψίες. Όπως βλέπετε, κάποιος είχε κλείσει το δρόμο με τους περίεργους τρόπους. Δεν ξέρω τι και πώς, αλλά το έκανε. Γι' αυτό και δεν θα αποφασίσω άλλη φορά. Να το δείξω, να πάμε από εδώ πέρα. Άρα το κατάω εγώ. Κάτσε, άστο, το πιάτο πιάνω. Αν προχωρήσεις από εδώ εστία, μέσα στο ποτάμι έχει ένα τυπικό χώρο που έχει ένα μεγάλο βράχο στη μέση και γύρω γύρω τρύπες είναι μέσα στο ποτάμι, περνάει το νερό. Το έχω περπατήσει. Έλα. Για δέση έχουμε στήμα. Κάτσε. Πάτα πάουζ. Έψιλον. Έψιλον. Exactly. αυτά τα λίγα για σήμερα. Είναι νύχτα, είναι γενικά το μέρος επικίνδυνο. Το έχουν σταπαρισμένο. Δεν θέλω πολύ να πηγαίνω και να δείχνω. Μέχρι εδώ δεν είναι κάτι σημαντικό. Είναι δρόμος. Πάμε να συνεχίσουμε να φύγουμε και να πούμε και 2-3 πραγματάκια στον δρόμο και να ξεκινήσουμε και ένα live άρα μόλις πιάσουμε πάνω στην ανηφόρα. Μπορείς να κλείσεις ράφη. Πάμε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Γράφουμε. Ναι. Άμα θες, δείξε και λίγο εμάς να μιλάμε. Δεν έχω θέμα. Και έτσι που λέτε, σήμερα κάναμε μια μικρή εξόρμηση. Ένα μικρό βιντεάκι έτσι για σας. Και για μας, γιατί θέλαμε και λίγο αδρεναλίνη σήμερα. Άρα να περάσουμε και το ποταμάκι, δείξε εδώ. Ευτυχώς, θα μου πεις εντάξει δεν είχαμε ανάγκη, αλλά ευτυχώς δεν έχει νερό σήμερα. Έτσι λοιπόν φιλαράκια μου, ένα ωραίο μέρος για εξερεύνηση. Βέβαια από ό,τι είδα, προφανώς κάποιοι έχουν δει τα παλιά μας βίντεο και ήρθαν και με διάφορους τρόπους, είτε με κλαδιά που κόψαν και τα ρίξαν, είτε με άλλα κλαδιά όπως σήκωσα πριν που είδατε εκεί πέρα. Προσπάθησαν ας πούμε να φράξουν τον δρόμο, αλλά εντάξει, εμείς δεν έχουμε κάποια στεναχώρια, εξερευνητές είμαστε, δεν πειράζουμε τίποτα. Σε καμία περίπτωση, πάντα σεβόμαστε τον χώρο και τη φύση. Δεν αφήνουμε σκουπίδια και δεν καταστρέφουμε. Αυτός είναι κανόνας για όλους τους urban explorers, αστικούς εξερευνητές. Αλλιώς. Πάμε τώρα να γυρίσουμε πάνω και θα κάνω και το μικρό το live. Έτσι για να σας προειδεάσω λίγο, να σας κινήσω το ενδιαφέρον. Ναι. Πρέπει να βάλω πλαϊνά φώτα, δεν γίνεται. Χωρίς τα πλαϊνά ολοκλήρω μπορεί. Πρέπει να γίνει σαν το βιτάρα τότε. Ναι, άστο το βιτάρα ήταν. Κάποτε είχαμε έναν εξωγήινο του βουνού. Αυτό δεν το ξανακατεβάζω το ξύλο. Δείξτε την κατασκευή που κάναμε, θέλετε. Ναι. Βλέπεις τι έκαναν, έβαλαν το ξύλο, το σπρώξαν από εκεί για να πέφτει και το τραβούσαν. Έξυπνο. Εδώ είμαστε. Εδώ αυτή την πέτρα λες και επίτηδες την βάλανε. Σίγουρα επίτηδες την βάλανε. Πάει η τσάντα. Μέχρι να βγούμε στην επιφάνεια θα μας φάει λίγο. Και μαύρα τζάμια δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Είδες τώρα πως χάνεις τον δρόμο. Και έχω έρθει 2-3 φορές εδώ πέρα και πάλι δεν το θυμόμουν. Νομίζω είναι ένα μέρος το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ καλά και να το ψάξουμε ακόμα καλύτερα. Όχι, δεν θα ξαναρθούμε άλλη φορά εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και την τελευταία φορά που πήγε κάποιος, έχω ακούσει ιστορία για άνθρωπο ο οποίος από ένα κοντινό χωριό πήγε μέσα, αλλά επειδή η σπηλιά είναι γεμάτη διοξείδιο του άνθρακα, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή και με οξυγόνο να μπεις και με αυτά δεν θα την ακούσεις, είναι δύσκολα. Και είπε αυτός ότι άρχισε να βλέπει παραισθήσεις. Και λέει: είδα ένα μεγάλο κιούπι με χρυσό και είδα ένα λιοντάρι να το φυλάει με φτερά και διάφορα τέτοια. Και το πήγανε στο χωριό, αλλά αυτός είχε πάθει δηλητηρίαση από διοξείδιο του άνθρακα. Και μετά από 4 μέρες πέθανε. Και νομίζαν ότι είναι καταραμένο το μέρος. Αλλά τότε δεν ξέρανε να πούνε ότι υπάρχει δηλητηρίαση. Και λογικό το βρίσκω. Εντάξει, τώρα εδώ περιπέτεια, να έρθεις και να ζήσεις σαφάρι. Γι' αυτό θέλει πάντα ικανά άτομα δυνατά και καλού κακού είναι να έχεις και την καραμπίνα μαζί σου. Κακώς δεν την παίρνω, παιδιά. Κακώς δεν την παίρνω μαζί μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να συναντήσω. Λοιπόν, έλα να κάνουμε ένα outro εδώ με το φεγγάρι να φαίνεται. Πες πως φαίνεται το φεγγάρι. Στην κάμερα όχι. Κάνετε. Ναι. Λοιπόν φιλαράκια, αυτή ήταν μια μικρή περιπέτεια σήμερα, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα, γιατί βαριόμασταν και στο σπίτι να κάνουμε τη βόλτα μας, να πούμε, να ζήσουμε περιπέτεια, να ανεβάσουμε την αδρεναλίνη μας, γιατί τέτοιοι άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να καθόμαστε στο σπίτι στον καναπέ. Μπορείτε να καθίσετε εσείς για μας και να μας παρακολουθείτε, μας φτάνει, μας στηρίζει, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση, να πατάτε like, εγγραφές οπωσδήποτε στο κανάλι, κοινοποίηση στο Facebook βοηθάνε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και μέχρι τώρα για τα όσα έχετε κάνει, όλα τα παιδιά. Δεν θυμάμαι να παριθμίσω τα ονόματα τώρα όλα ένα-ένα. Το φίλο το Μοναχικό, τον Μάρκο, ξεφεύγουν, συγγνώμη, ζητώ. Κάποια στιγμή θα κάνω ένα βίντεο αφιέρωμα, ένα ευχαριστήριο. Μόλις αρχίσουμε και πιάσουμε και ανεβούμε λίγο δυνατά. Αυτά λοιπόν για σήμερα και καλό σας βράδυ.